να ξεκινήσουμε. Η σημερινή μας συνέντευξη τύπου είναι με αφορμή την εξόρυξη που πρόκειται και βρίσκεται σε συζήτηση για να γίνει στη Βόρεια Χίο. Το βασικό μας σύνθημα είναι ότι πρέπει να γίνει ξεσηκωμός, να αποτρέψουμε την παράδοση του ορυκτού πλότου της Χίου σε ιδιωτική εταιρεία που θα οδηγήσει σε πάρα πολύ σοβαρές συνέπειες στην υγεία και το περιβάλλον. Το σύνθημά μας είναι ή τα κέρδη τους ή το νησί μας. Η κυβέρνηση με σχέδιο στα κρυφά προχωρά και θα παραδώσει ένα σπάνιο, πολύτιμο αλλά και επικίνδυνο καρκινογόνο ορυκτό υλικό, το αντιμόνιο, σε ιδιωτική εταιρεία. Ότι η διαβούλευση που υποτίθεται θα γίνει είναι μια κοροϊδία, τα έχουν ήδη αποφασίσει και το μόνο που τους νοιάζει είναι να εξαπατήσουν τώρα το χιώτικο λαό. Καμία εμπιστοσύνη στην προπαγάνδα της κυβέρνησης, λέμε, και στον εδώ παρατρεχάμενόν τους. Τα αντισταθμιστικά ωφέλη που λένε είναι ψίχουλα για τις ζωές μας. Κανένα όφελος δεν θα έχουν οι χιώτες και οι χιώτες από ένα τέτοιο φαραωνικό έργο, που σκοπό έχει μόνο να παραδώσει για εκμετάλλευση μια σπάνια γαία. Η διαχείριση ενός τόσο επικίνδυνου και καρκινογόνου ορυκτού όπως το αντιμόνιο από μεγάλους ομίλους είναι βέβαιο ότι θα έχει βαριές συνέπειες και πολλαπλές στην υγεία των κατοίκων και στο περιβάλλον του νησιού. Με βασικότερο ότι καμία επένδυση με σκοπό το κέρδος δεν σέβεται το περιβάλλον, την υγεία των κατοίκων και των εργαζομένων. Οι θέσεις εργασίας που ευαγγελίζονται είναι θέσεις θανάτου, χωρίς εργασιακά δικαιώματα, χωρίς ουσιαστικά μέτρα και υγιεινής. Και αυτό έχει εμπειρία ο λαός μας από τη Hellenic Train που εγγυόταν την ασφάλεια στους σιδηροδρόμους και έχουμε το έγκλημα των Ντεμπών, από τα εγκλήματα που συμβαίνουν σε εργοστάσια, χώρους δουλειάς, που είναι πιστοποιημένοι ευρωπαϊκά για την ασφάλεια. Το δεύτερο που ακούμε γύρω από αυτή τη φιλολογία είναι επενδύσεις και θα βάλουμε τους όρους μας. Θα βάλουν τους όρους σε ποιους και ποιοι. Στις πολυεθνικές εταιρείες. Εκείνο δηλαδή το πολιτικό προσωπικό που υπέγραψε τρία μνημόνια, είτε μιλάμε για το πολιτικό προσωπικό των κυβερνήσεων, είτε μιλάμε για τη σημερινή Δημοτική Αρχή της Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ, που μετήχαν και συνυπέγραφαν μνημόνια, θα εγγυηθούν όρους υπέρ των λαϊκών συμφερόντων, υπέρ του χιώτικου λαού και υπέρ της ανάπτυξης της Βόρειας Ήου. Δηλαδή θα χάσουμε και αυτά που ξέρουμε έτσι όπως πάμε. Το τρίτο ζήτημα είναι ότι, που αναφέρθηκε και από τον γραμματέα της Τομεακής Επιτροπής του ΚΚΕ, είναι ότι δεν πρόκειται για διαβούλευση, πρόκειται για μια διαδούλευση. Και το έχετε αναδείξει μέσα από τα μέσα σας ότι είναι fake όλη αυτή η διαδικασία, είναι προαποφασισμένα νομικά κείμενα και καλό θα είναι ακριβώς για να δούμε όλον αυτόν τον κυβερνητικό εμπεγμό αλλά και όλων όσων εμπλέκονται από τη Δημοτική Αρχή στην όλη υπόθεση να τα διαβάσουμε αυτά τα κείμενα. Άλλωστε ο κύριος Ρημικής σε εσάς έκανε τις δηλώσεις ότι μαζί με τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Μαλαφή πήγαν, βρήκαν, συζήτησαν και ετοίμασαν το έδαφος για να γίνει η επέλαση αυτών των πολυεθνικών εταιριών με αφορμή το αντιμόνιο. Ποιο είναι το συμπέρασμα? Πρώτον, δεν υπάρχει ενημέρωση. Δεύτερον, ακούνε για ανάπτυξη και η ανάπτυξη για αυτούς δεν έφτασε ποτέ ούτε καν για αυτά τα έργα που έχει αποφασίσει και ψηφίσει η περιφέρεια, τους καθαρισμούς των δρόμων, το φτιάξιμο των δρόμων και γενικότερα ένα οδικό δίκτυο το οποίο θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των κατοίκων που πρέπει να πούμε ότι τούτο το καλοκαίρι ήταν χιλιάδες στα χωριά. Η συζήτηση λοιπόν τι έβγαλε? Έντονος προβληματισμός του κόσμου. Ιδιαίτερα στα χωριά της Παρπαριάς, στα Κουρούνια και στη Βολισσό που ήταν πιο μαζικές οι συγκεντρώσεις μας και υπάρχουν και συγκεκριμένα βίντεο από αυτές τις συσκέψεις, δείχνει ότι ο κόσμος δεν εμπιστεύεται, δεν δέχεται αυτή την επένδυση η οποία δεν θα έχει κανένα όφελος για τον τόπο, όπως προανάφερε και Σκούφαλος. Μέχρι τώρα η εμπειρία έχει δείξει ότι τίποτα δεν γίνεται προς επωφελία των κατοίκων της χώρας και των ανθρώπων που ζουν σε αυτόν τον τόπο. Και επειδή το Περιφερειακό Συμβούλιο, παρόλες τις εκκλήσεις που κάναμε στον κύριο Μουτζούρη, επιμένει να έχει θέμα στη συνάντηση του Άι Στράτη την 3η 1 Οκτώβρη τη συζήτηση για το αντιμόνιο, παράλληλα θα δείτε έχει συζήτηση για
τη μετατροπή της Χίου σε ένα γεωπάρκο. Πιο μεγάλη αντίφαση δεν υπάρχει. Από τη μία παλεύουμε να γίνει Χίος γεωπάρκο με εισηγητή τον κύριο Μπουρνιά και από την άλλη μπαίνει θέμα συζήτησης η όλη ιστορία με το αντιμόνιο.